προστασία τους και για την προστασία των ανθρώπων τριγύρω τους και ξεκινούν να πάνε να κάνουν την ακινητοποίηση στο θύμα. Είναι πολύ σημαντικό ο τραυματίας να μην κάνει περιττές κινήσεις. Τον ενθαρρύνουμε λοιπόν να μην κινείται. Ένας διασώστης ακινητοποιεί το κεφάλι του τραυματία μας και ξεκινάει η διαδικασία για να τοποθετηθεί το θέμα, το σώμα, σε ανατομική θέση. Ανοίγει το τζάμι του κράνους, κόβεται το λουράκι. Ένας διασώστης σταθεροποιεί τον αφιένα, τον στηρίζει με το χέρι του. Ενώ ο άλλος σιγά σιγά με αργές κινήσεις αρχίζει να βγάζει το κράνος. Η υπόλοιπη ομάδα λαμβάνει θέσεις. Το κεφάλι του τραυματία πρέπει να μείνει ακίνητο σε όλη τη διαδικασία και γενικά οι κινήσεις του σώματος πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο. Θα τοποθετηθεί ένα κολάρο για τον περιορισμό της κίνησης του αφιένα. Θεωρούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχει τραυματιστεί σπονδυλική στήλη του θύματος. Το κολάρο περιορίζει την κίνηση του αφιένα και οι διασώστες παίρνουν θέσεις για την τοποθέτηση πάνω στο ειδικό φορείο της σκληρής σανίδα. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός των διασωστών. Ο τραυματίας πρέπει να περιστραφεί πάνω στον άξονα της σπονδυλικής του στήλης. Και σιγά σιγά να τοποθετηθεί πάνω στη σκληρή σανίδα. Σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα πρέπει να γίνει διόρθωση με μικρές κινήσεις. Οι κινήσεις πρέπει να είναι πάντα συντονισμένες. Είναι πολύ σημαντικό το κεφάλι του τραυματία μας να μείνει ακίνητο. Ο διασώστης που το κρατάει δεν θα το αφήσει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όταν πάρει τη σωστή θέση, τοποθετούνται οι μάντες πάνω στο σώμα του τραυματία. Αυτοί οι μάτες θα σταθεροποιήσουν το θύμα, το τραυματία μας, πάνω στο ειδικό φορείο. Τοποθετούνται οι μάτες πάνω από τους ώμους, στο θώρακα του τραυματία, στην πίελο, και πάνω και κάτω από τα γόνατα. Ο διασώστης που κρατάει το κεφάλι εξακολουθεί να το κρατάει, δεν το αφήνει καθόλου τη διάρκεια. Τοποθετούνται μαλακά επιθέματα ανάμεσα στα πόδια του θύματος και δεξιά και αριστερά. Όταν ξεκινάει το σφίξιμο των ημάτων για την πλήρη κινητοποίηση και τοποθετούνται τα immobilizer δεξιά και αριστερά στο κεφάλι του θύματος.
Όταν όλοι οι μάτρες τοποθετηθούν σωστά, ακινητοποιούμε το κεφάλι με ένα νήματα στο μέτωπο και ένα κάτω από το σαγόνι. Και πλέον ο τραυματίας έχει ακινητοποιηθεί. Τα χέρια του δένονται για να μην κρέμονται έξω από το φορείο. Και οι διασώστες παίρνουν θέσεις για να μετακινήσουν το φορείο. Η διαδικασία τελειώνει σε αυτή τη στιγμή, καθώς γίνεται η μεταφορά του τραυματία. Η επίδειξη που παρακολουθήσατε